Έτσι λέει σήμερα η κυβέρνηση. Αν πληρώσεις, μπορείς να κάνεις το χειρουργείο στο ίδιο νοσοκομείο, αλλά το απόγευμα, γιατί το πρωί που είναι δωρεάν δεν υπάρχει χρόνος, ή να βρεις το γιατρό σου, ο οποίος πια θα μπορεί να απασχολείται και στον ιδιωτικό τομέα και με το αντίστοιχο κόστος να σε χειρουργήσει σε μια ιδιωτική κλινική. Και γιατί το πρωί δεν υπάρχει χρόνος, ενώ το απόγευμα, αν πληρώσω, βρίσκεται χρόνος? Γιατί υποτίθεται, και αυτό είναι το τυράκι, αν θέλετε, προς τους γιατρούς, ότι σου λέει, αν θέλεις να αυξήσεις το εισόδημά σου, εμείς μισθό δεν μπορούμε να σου δώσουμε παραπάνω, παρόλο που τα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Πάρτα από τον πελάτη. Πήγαινε και βρες πελατεία, άμα είσαι μάγκας, και βγες το απόγευμα ή ιδιωτικά να συμπληρώσεις το εισόδημά σου. Να τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ δηλαδή. Πράγματα τα οποία είναι και φυσικώς αδύνατα να γίνουν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο ένας γιατρός να κάνει πρωινό ωράριο, εφημερία, απογευματινό ιατρείο, απογευματινό χειρουργείο και ιδιωτικό επάγγελμα. Δηλαδή, αυτό απαιτεί, ας πούμε, τρεις ζωές για να τα κάνεις αυτά. Πώς να το πω έτσι. Αλλά το κύριο είναι ότι ξεκόβει τελείως τους ασθενείς, το λαό, από τη δωρεάν περίθαλψη. Δηλαδή, είτε αν δεν έχει λεφτά η τσέπη σου, δεν θα μπορείς να πας στο δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είναι το ζουμί του νομοσχεδίου αυτού, κατά τη γνώμη μας. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει άγνοια για όλα αυτά. Μάλλον εν πλήρη γνώση τα κάνει, επειδή ακριβώς θέλει να είναι έτσι. Το είδαμε και την περίοδο της πανδημίας. Όταν όμως εσείς τους το λέτε αυτό που μας λέτε τώρα, τι απαντούν? Ποιο είναι το επιχείρημα? Κοιτάξτε, δεν είναι κρυφό ότι υπάρχει μια πολιτική τέτοια πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Και το είδαμε και στην πανδημία, έτσι. Και παρόλο που μέσα στην πανδημία ουσιαστικά το σχέδιο της κυβέρνησης και η επιχειρηματολογία συνετρίβει, γιατί κατάλαβε και ο πιο αδαής ότι αν δεν έχεις ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Αυτοί συνεχίζουν και επιμένουν να λένε ότι η περαιτέρω εισβολή του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο σύστημα ή η μετατροπή του δημόσιου σε ιδιωτικό θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Πράγμα που έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα που έχω. Παρακαλώ να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί παθαίνει κατάγματα η κοινή λογική. Και δεν θα υπάρχει και κανένα χειρουργείο. Θα μπούμε σε λίστα δηλαδή. Άντε να χειρουργηθείς. Είμαι γιατρός το πρωί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Συμφωνεί. Ναι. Είμαι χειρουργός ορθοπαιδικός. Μάλιστα. Εάν πληρωθώ, λέει η κυβέρνηση ότι το απόγευμα μπορώ να κάνω το χειρουργείο εκείνο που είναι στη λίστα. Λέει η κυβέρνηση ότι εγώ που είμαι πράγματι ορθοπαιδικός χειρουργός κατά σύμπτωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, το πρωί δεν θα υπάρχει χρόνος, γιατί το πρωί θα μπαίνουν οι σκοτωμένοι, αν το πω έτσι, οι πολύ βαριά τραυματίες, τα πολύ επίγοντα. Έχουν κανονίσει τις ώρες που θα μπαίνουν τα επίγοντα? Όχι, αλλά όταν ο χρόνος είναι τόσο λίγος, μόνο τα επίγοντα φτάνει να χειρουργηθούν. Ναι. Έτσι, και ο χρόνος είναι λίγος, όχι γιατί δεν χωράει το ρολόι άλλο χρόνο, είναι γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές, αρκετοί αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς, άρα υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπαιρέωση των περιστατικών. Άρα δεν περισσεύει χρόνος για αυτά που λέμε χρόνια, για αυτά που λέμε τακτικά περιστατικά. Άρα τι σου λέει, θέλεις να χειρουργηθείς? Κύριε Τάδε, θα πας να βρεις τον γιατρό σου να σε βάλει το απόγευμα. Το απόγευμα τι λέει? Εγώ, ας πούμε, θα καθίσω το απόγευμα, θα μου δώσει επιπλέον αμοιβή, θα δώσει και στον αναισθησιολόγο, ο οποίος θα καθίσει και αυτός επιπλέον. Υποτίθεται θα δώσει, αυτά το θα δώσει, τα δίνει ο ασθενής, έτσι, για να είμαστε σαφείς, δεν τα δίνει το κράτος, για να καθίσει να κάνει υπεροριακή απασχόληση. Άμα πληρώσει, λοιπόν, θα βρούμε και αναισθησιολόγο που λείπουν για τα παιδάκια στο Αγία Όλγα. Ακριβώς αυτό. Θα βρούμε και το γιατρό, αρκεί να πληρωθεί. Ακριβώς και του αυτό. Δίνουμε και την κτηριακή εγκατάσταση του δημόσιου συστήματος και κάνει τη δουλίτσα του άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ωραία, και γιατί δεν έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ σε όλη την ολότητα, αλλά νομίζω, έτσι ευκαιρίας δοθήσεις, ότι εκτός από τους γιατρούς, κοιτάξτε, μια μερίδα γιατρών, ενδεχομένως το βλέπει ευνοϊκά αυτό, έτσι. Μια μερίδα γιατρών που κοιτάει τους ασθενείς στην τσέπη. Δηλαδή, τι σου λέει, θα παίρνω το φακελάκι μου νόμιμα, χωρίς να φοβάμαι να με πιάσουν, έτσι, να είμαστε καθαροί. Αυτή όμως είναι μια θλιβερή μειοψηφία μέσα στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Δεν είναι η πλειονότητα. Η πλειονότητα των συναδέλφων δεν βλέπει την οικογένεια, τα παιδιά, το σπίτι του. Ο κάθε γιατρός δυσκολεύεται δηλαδή με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Πολλό δε μάλλον αν χρειαστεί για ένα κουτσουρωμένο μεροκάματο να κάθεται και τα απογεύματα στο νοσοκομείο. Αποδεχόμαστε εμείς αυτό το νομοσχέδιο, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών. Πρέπει όμως να καταλάβει και η κοινωνία και ο λαός και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και όλος ο κόσμος συνολικά ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι λεμιτόμος και πρέπει να το απορρίψει. Και δεν μπορούμε να το απορρίψουμε μόνοι μας εμείς. Πρέπει όλος ο λαός, συνολικά όλη η κοινωνία,
Τουλάχιστον καταλαβαίνετε τι λέω. Ο περισσότερος κόσμος που ζει από τη δουλειά του δηλαδή και από τη σύνταξή του, έτσι πρέπει να βρεθεί απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και να στηρίξει και τις δικές μας κινητοποίησεις και την απεργία που έχουμε στις 9 του μήνα, που είναι πανελλαδική πανεργατική απεργία. Και εμείς βάζουμε ως αιχμή αυτό το νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά είναι τα φόπλακα στο δικαίωμα του λαού για δωρεάν υγεία και δημόσια. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά.